Αφήκουμε λίγο τον Κωστάκη να μας μιλήσει και ο Κωστάκης. Μόνο μου τη μια μερκάνη και χαρακτηρισμού. Ναι, σίγουρα. Ναι, ισχύει τούτο. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Γεια σου Κωστάκη. Καλησπέρα. Κοιτάξτε, η Νανά έκαμε κάτι το σωστό, έφκαλε το φιδία, επέμβηκε ο τορναρίτης και ο κόσμος που παρακολούθαν έκρινε. Εγώ είμαι υπέρ του φιδία, είμαι καθαρά υπέρ του φιδία. Εσηκωθήκαν όλος ο κόσμος μες στην Κύπρο να φάει έναν εκλεγμένο άνθρωπο 24 χρονών που έφυγε ευρωβουλευτής. Γιατί ήταν ο Φιδία και ευκένει με τη φανελούα και ευκένει με το κοντόν και κάνει τα podcast του. Έτσι δουλεύει το σύστημα της νεολαίας. Οι περισσότεροι που τον ψηφίσαν δεν ξέραν ούτε καν να ψηφίσουν. Ενώ ο Φιδίας που τους έβαλε, που έγραψε τόσες χιλιάδες κόσμου και πήραν και τους παππούες του και τις γιαγιάες του και ψηφίσαν, ευκάλαν τον Φιδία. Οφείλει ο κάθε ένας από εμάς να σεβαστεί και να αφήσει τον άνθρωπο να κάνει τη θητεία του αν μη τι άλλο και αν ύστερα από 5 χρόνια ο Φιδίας ξαναβάλει υποψηφιότητα και μας αρέσκει έντονη ψηφίζουμε. Αλλά τώρα αφήστε τον άνθρωπο. Είναι απόλυτα σεβαστό που λες το να κάνω ένα live με τον Φιδία γιατί έτσι την είδαμε και έτσι θέλαμε. Έτσι σημαίνει ότι είπαμε του παρετήθου και κρίνα την καριέρα του που τώρα άρχεψε σαν ευρωβουλευτή. Όχι, Νανά, εγώ λέω για τον κόσμο που συντηρείτουν το πράγμα. Ακριβώς. Αμάν, αμάν, πρέπει να παραιτηθεί αύριο ο Φιδίας γιατί μας εκπροσωπεί σωστά, γιατί δείχνει μας το νερό το. Πώς το λέμε, που πίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι εντούν τα πράγματα. Έτσι είναι η εξέλιξη της κοινωνίας μας σήμερα. Λειτουργούν τα μέσα, τα social media τόσο καλά. Είδες το Τζεσί με το live που έκαμε, είχες 10.000 κόσμο που μπορεί έναν τηλεοπτικό πρόγραμμα να μην το δουν ούτε 2.000 κόσμος. Αν ήταν στην τηλεόραση, μπορεί να πιάνε 90% ακροαματικότητα. Πάντως, να σας πω την αλήθεια, αν είτε δεν ξέρω πώς να ακουστεί τούτο σε κάποιους που κατακρεουργήσαμε, αλλά έχω πιάσει όλα τα respect όλου του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού κόσμου ότι πολλοί ζήλευαν τον τυπέτ γιατί δεν μπορέσαν ποτέ να το έχουν στις εκπομπές τους. Και μιλούμε για όλους τους γνωστούς δημοσιογράφους. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ θέλω να πω ότι κακό σε συμπεριφέρθηκε έτσι ο Χριστόφορος που άρχισε να βρίζει για τον Χριστόφορο έναν κοπελούι που επίεν και έκαμε έτσι και ο Χριστόφορος δεν ξέρω ότι τόσο άνθρωπος εκλέγει ευρωβουλευτής και λένε του είμαι εγώ που είσαι εύκολα ευρωβουλευτή και οφείλει να με ακούσει, οφείλει να αλλάξει συμβούλου. Όχι κύριε Τορναρίτη. Αν ήθελε, γιατί βοήθησε τον αδερφό σου την ημέρα τζίνι των εκλογών να βγει δημαρχό τη Λευκοσία. Αφού έχει τόση δύναμη να βοηθά κόσμο. Αν θέλει, πέντε βάλει υποψηφιότητα και τούτα που λαλεί, πέμα στα 26. Και αν θέλει, εγώ να σε ψηφίσει, κύριε Τωρναρίτη, α σε βγάλει και σε ένα βούλευτη. Για το όνομα του Θεού, αφήστε τον άνθρωπο το φιδία να κάνει τη θητεία του, να κάνει 2-3 χρόνια. Ποιο που ερώτησε του προηγούμενου ευρωβουλευτέ τη Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα αποκάμαση. Γιατί εγώ πιστεύω, και είμαι με στα πράγματα, ότι δεν έκαναν τίποτε. Γι' αυτό και είμαστε 50 χρόνια σταματημένοι σε ένα παλιό πρόβλημα το οποίο δεν το ξέρουν να το λύσουν. Και δεν σημαίνει ότι όποιο πάει στα κατεχόμενα ρε παιδιά, όπω επειδή ο Φιδία. Μα γιατί επειδή στι 14 του Αυγούστου. Καλά, ναι, πήγαινε 14 Αυγούστου. Εσύ, κυρία Νανά, έτσι λέω τώρα για σένα, Νανά, χρησιμοποιώ το όνομα σου. Εσύ, κυρία Αντρούλα, εσύ, κυρία Νανά, εσύ, κυρία Αλέξανδρε, πού ήσουν 14 του Αυγούστου, σε ποια συναυλία αν ήσουν και παρακολούθα. Έβαλε πέθο και πεθούσε για τη δεύτερη εισβολή τη Κύπρου. Τι 20 Ιουλίου ψάξετε να δείτε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρα είσαι συναυλία στη Λάρνακα. Και ήταν γεμάτο το αφιθέατρο. Και να κατακρίνεται έναν άνθρωπο γιατί πήγε να πει να αργυλέ, δηλαδή το 2019. Μα ήταν το 19 η φωτογραφία, έτσι είναι. Ναι, μα ξέρω το ότι ήταν το 19. Ναι, δηλαδή, άνθρωπο, αν έβρουν και μια φωτογραφία δική μου που πάω στη Μύρτου στο σπίτι του τη γιαγιά μου, να πούσει να ο Κωστάκης πάει στα κατεχόμενα και εμπροδότη, δεν το καταλαβούν το πράγμα. Και ένα άνθρωπο που πάει και ψουμίζει ντομάτε που σήμερα ήταν έναν 80 που ποτσί και που ποτά εμά 5 ευρώ, γιατί τον κατακρίνουν. Εν τούτα τα προβλήματα. Που ότι ο αριθμός ανεβαίνει,
ούτε αυξήσεις πιάνουμε, ούτε μισθούς, σταματήσαν οι μισθοί, επαγώσαν, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Πιάνουν μόνο οι κυβερνητικοί, πιάνουν μόνο οι δικαστές, πιάνουν οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, οι παραπροέδροι, οι παρακοιμούμενοι. Εγκατάλαβες, τούτη είναι η Κύπρος του σήμερα. Και ένα μέρος της μικρής κυπριακής κοινωνίας, παιδιά, ήταν και τούτο που είδαμε με Οφηδίαν και με τον Τορναρίτη. Έγινε δεν κύριε Τορναρίτη να φκένεις και να λες σε έναν εκλεγμένο, είσαι καθυστερημένος, πήγαινε έσαι εν αρφή σου, συγγνώμη, του τη λέξη του έσαι, παιδιά, εγώ είμαι 67 χρονών, αν την είπα στη ζωή μου δυο φορές. Αν την είπα, δεν το γυρίζει η γλώσσα μου να πω κάποιες λέξεις. Με ποιο δικαίωμα ο Τορναρίδης ένα έφυγε και έκαμε τον πες, τι να σου πω δηλαδή. Και οφείλεις να μ' ακούσεις, και οφείλεις να με κάνεις, και εγώ σε έφταλα και είπες ευχαριστώ. Καλά ρε κουμπάρε. Εγώ έσωσα τρεις ανθρώπους παιδιά που ανακοπεί. Και ένα μικρό σπουργητάκι, αν το είδετε. Ένα ζήτησα ούτε να με τιμήσει κανένας, ούτε έπεσα πάνω στους ανθρώπους που επεθάνασε και κατά τύχη έφερα τους πίσω στον κόσμο. Υπάρχει για μέ. Ούτε θέλω να μου πει ευχαριστώ, ούτε να με τιμήσει καμιά πολιτεία. Ο κύριος Τορναρίτης γιατί θέλει να τον τιμήσει ο Φιδίας. Και άλλαξε τα τηλέφωνά σου και με πιάνεις τηλέφωνο. Κανεί ρε Χριστόφορε. Είναι εκλεγμένος ο άνθρωπος. Αφήστε τον να δουλέψει, να μας δείξει τη δουλειά του και αν δεν μας καμνεί, να πάει στο καλό. Δεν θα τον ξαναψηφίσουμε. Έτσι ψήφισα το Φιδία. Έτσι, να σας πω και κάτι που είπα και άλλες φορές. Πόσες χαμένες ψήφους επετάξετε ρε παιδιά ως τώρα. Βεβαίως. Που μετανιώσετε. Που Φιδία σας έφταξε μόνο. Μπράβο ρε Νανά μου. Μπράβο. Μπράβο. Πόσο και μιλούμε για πρόσωπα τα οποία ήταν και υπάς πολιτικοποιημένοι και γνωστοί πολιτικοί και να αποθέσαμε και ελπίδες και πράγματα και απογοητευτήκαμε φουλ. Εγώ σήμερα Νανά ήμουν σε ένα μνημόσυνο ενός κουμπάρου μου που έγινε του ένα να πιούμε καφέ και αμέσως στη φανερωμένη στην πλατεία. Mm-hmm. Και έλεγα τούν το πράγμα σε κάποιους δίπλα μου που ενδιαφερόντουσαν. Και να τους καλά, έφυγε καμιά φορά κανένα να κρίνει τον κύριο Ντάδε που ήταν ευρωβουλευτής, τον κύριο Άλλο που ήταν ευρωβουλευτής, τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Και σε απόσταση 10 μέτρων που ζαίνει από κάθε μου, εκάθετουν ο Χρήστος. Ο οποίος είναι φίλος μου, προσωπικός, όταν σπουδάζαμε στη Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος Στυλιανίδης, εγώ, ο Σιζόπουλος, ο Κυρίτσης που ήταν στην ΠΕΟ. Επιέναμε και δουλεύκαμε τα καροτσέρκα και εγώ έφκαμε μπορούν τα φασολάκια. Πάτησα κάτι και νομίζω έκανα request στην μικρή τα σερό. Και να λέω του... Είμαι μέσα. Είμαι ευκάμε λέω του Χρήστο μου, μπορεί να με άκουσες πριν λίγο νεβίλου για σένα. Και έλεγα για τους άλλους ευρωβουλευτές που περάσαν από την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν τους είπε κανένας μαύρα τα μάτια σου. Δηλαδή αν αύριο ο κύριος Φιδίας πιάει έναν επικοινωνιολόγο και έναν ενδυματολόγο και πει του κοίταξε θα εμφανιστείς με έναν ωραίο κοστούμι, μια ωραία γραβάτα, ένα ωραίο μπουκάμισο. Να τον αγαπήσουν όλοι οι Κυπρέοι. Γιατί δεν συνηθίσαν να βλέπουν έναν πολιτικό με τη φανελούα και με το κοντό του παντελόνι. Εντάξει, το τελευταίο πράγμα, Γίνο, το τελευταίο πράγμα, Κωστάκι μου, ας θα βάλει γραβάτα. Ναι, αλλά τούτο που πιάνουν οι Κυπρέοι και βρίζουν το Φιδία και έγκαμνοι και έγκαμνοι και έγκαμνοι. Και ένα μεγάλο επιχείρημα είναι το εξής, ότι αυτές οι 70.000 ψήφους που πιάσε ο Φιδίας πιθανώς να μην έπιαναν να ψηφίσουν παιδιά. Και τα κόμματα που κακοφανιστήκαν, εν τα κόμματα που εχάσασε. Ας πούμε το ΑΚΕΛ κακοφανίστηκε γιατί έχασε έναν ευρωβουλευτή. Ο συναγερμός κακοφανίστηκε γιατί έπεσαν τα ποσοστά του. Οι άλλοι είναι ευκαλάν ευρωβουλευτές, ευκαιρίνο Φιδίας. Αφήστε το μωρόν. Αφήστε το πραγματικά μιλώ. Το Φιδία δεν ούτε το μίλησα ποτέ μου. Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει τη θητεία του και αν δεν την κάνει καλά και ξαναβάλει υποψηφιότητα, τότε κρίνεται του. Αλλά όχι που τον πρώτο εξάμηνο να αρκέψαμε να παραιτηθεί ο Φιδίας, Παναγία μου, και βρωμούν τα πόκια του, Παναγία μου, και οι κλάτσες του. Καλά ρε παιδιά, είναι όλους που βρωμούν οι κλάτσες μας αν τις αφήσουμε δυο μέρες για το όνομα του Θεού. Κύριε Κωστάκη, για να λέμε του στραβού το δίκαιο, για μένα ναι. το πιο μεγάλη προσβολή σε εισαγωγικά. Δεν ακούγεσαι καλά. Ένα λεπτό. Βασικά ήταν κοινό που είπε με τον Γενικό Ελεκτή, αν είναι ποτέ δυνατόν ο πρώτος άνθρωπος που έκαμε τη βούληση του λαού να πάρει το πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
επειδή έχει προσωπικές διαφορές ο ίδιος να φκένει και να φωνάζει γιατί πήρε την κουβέντα με τον ελεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αμέ που είχε 15.000 κόσμο που ψήφισε στο φιλελεύθερο και το 80% ήταν παραπονημένο με την απόφαση εναντίον του ελεκτή. Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εκπροσώπησε τον κόσμο της Κύπρου και φώναζε γιατί είχε πρόβλημα προσωπικό μαζί. Να σου πω κάτι, αγαπημένοι μου, εγώ είμαι τόσα χρόνια στη σκηνή της Κύπρου, όχι τη θεάτρικη, είναι εκατόνουμε με δουν τα πράγματα. Κύριε, για να με θέλεις τον οποιοδήποτε ελεχτή ή τον Οδυσσέα Μιχαλίδη ή τον προηγούμενο, για να με το θέλεις σημαίνει κάτι έπαθες που ελεχτές, άρα ήσουν κάπως παράνομος και ήρθε ο κύριος ελεχτή και ήσουν, έχουν πάρει, γιατί ήρθε και στον Κωστάκη να του πήρε Κωστάκη, είναι ταυτοκίον γράει και πώς θα το πιάσεις. Ο ελεκτής. Ο Τορναρίτης έκαμε λάθος και αποκαλύφθηκε στο live της Νανάς. Και μπράβο την Νανάς που έκαμε το live και Νανά μου κάμνε κι άλλα live ό,τι σου έρθει παστούν το θέμα. Τώρα που είδες είναι που πιάνει μέσα στο TikTok. Κοιτάξτε, εγώ προχτές που πια στο Σίγμα έθα από το όνομα του πολιτικού που τυχαία συναντηθήκαμε και ήταν σε άλλη εκπομπή καλεσμένο Τσίνο και σε άλλη εγώ. Και μου λέει τούτον το πράγμα είναι πάρα πολλά καινοτόμο λαλί μου, γιατί να με το συνεχίσεις λαλί μου και με εμάς να μας καγιά και εμάς τους πολιτικούς που δεν έχουμε βήμα στο TikTok και να λέμε λαλί μου να κάνουμε έτσι ανοιχτές συζητήσεις προς τον κόσμο και να δεχόμαστε ερωτήσεις. Αγάπη μου, τούτο πράγμα είναι να ανάψει αύριο με τα προεκλογικά που να έχει το 26 με τους βουλευτές, αυτοί που χειρίζονται καλά το TikTok να μπορέσουν να βγάλουν και λεφτά. Γιατί ένα λαλόγιο του οποιοδήποτε υποψήφιου, έλα να σε παρουσιάσω, αφού σε παρουσιάζει ο Α και ο Αντένα, να σε παρουσιάσω σε ένα live. Και ασφαλώς αν τους πιάσεις εσύ που έχεις τους πιο πολλούς ακολουθούς, ενάχεις, όχι 10.000, ενάχεις τουλάχιστον 5.000 κόσμων να παρακολουθά τον οποιοδήποτε υποψήφιο. Ένα ξέρω, εγώ είμαι ανιωνοπαιδιά για το live, ό,τι και να λέτε, όσον και αν με θάφηκε σε άλλα live, εγώ είμαι περήφανη για τον που γίνε. Και πολλά αν καλά έκαμε. Πολλά καλά έκαμε. Ακούεται η φωνή του κόσμου. Και είναι αθλητή. Είναι η απόλυτη δημοκρατία του το πράγμα. Το ξέρω. Υπάρχει και κάτι άλλο στο live, Λάμπρο μου, που λέγεται body language. Οπότε ένας άνθρωπος, την ώρα που μας λαλεί ψέματα, μπορούμε να το καταλάβουμε και από τον τρόπο που μιλά το σώμα του, όχι μόνο ο ίδιος. Οπότε έχεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη παρά να στηθώ σε μια στημένη συνέντευξη που κόφω ράφω ό,τι θέλω και σύρνω ένα podcast όπως το φίλτραρα εγώ. Α, μπράβο, το body language. Ναι, έχεις δίκιο, Νανά, γιατί εφάνηκε όταν είχες τον Τορναρίτη με το Φιδία ότι ο Φιδίας ήταν ένα μωρό που το λένε, εμένεσαι που μου είπες. Ναι, που μου είπες να βάλω τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε και με τα σερούκια του έδειχνε τα τέσσερα άτομα που του είπε ο Τορναρίτης. Και έφυγε ο Τορναρίτης και λένε του, ρε καθυστερημένε, κύριε Τορναρίτη, τη λέξη καθυστερημένος ευκάλαμε την που το λεξιλόγιο μας έχει χρόνια. Τα μωρά τούτα που τα λαλούσαμε καθυστερημένα, λαλούμε τα με ειδικές ανάγκες και έτσι πράγματα. Όφιλες να πεις συγγνώμη την επόμενη μέρα, ρε κουμπάρε, έφυγε μου. Απολογήθηκε μετά. Απολογήθηκε, ναι, απολογήθηκε, εντάξει. Ναι. Τον υστέρων απολογήθηκε. Έρχομαι, σκοτώνωσε με το πιστόλι Νανά και μετά λαλώ συγγνώμη που την σκότωσα. Εντάξει. Αναξαγόρα, οι άλλοι οι ευρωβουλευτές που περάσαν από την Κυπριακή Δημοκρατία είναι κάμαν μπελάρες. Μπράβο. Γιατί δεν σχολίασε κανένα για τούτου φίλου. Οκ. Απλώς τα κόμματα και ειδικά τα μεγάλα κόμματα που έχουν χάσει θέλουν να αποδομήσουν την εκλογή του Φιδία για να μην ξαναφυγεί ένας Φιδίας ή άλλοι Φιδίες. Μπράβο. Γιατί το 26 να έχουμε πολλούς Φιδίες και αν έχουμε, ναι, μπράβο μας. Υπονούμε. Γιατί να βγουν νέα πλάσματα, ναι, και να φορούν φανελούα. Κατάλαβες, είναι έτσι πολιτικούς που θέλουμε. Θέλουμε τους πολιτικούς με το κοστούμι που βρίσκουν χίλια τερτύπια να σου το φέρουν που μποτσί και που μποτά. Παιδιά, επειδή θέλω να κλείσω, δεν θέλω να διαφημίσω τον εαυτό μου, αλλά όταν έγραφα παλιά τα χρυσόψαρα. Ναι, όταν έγραφα τα χρυσόψαρα, ακούστε το τραγούδι που ελάλε μέσα
Κύπρος η χώρα που γίνονται όλα και εσύ κοιτάζεις και στέκεις προσοχή. Και σου φωνάζουν, σε διατάζουν και εσύ Κυπρέε πρώτος στη γραμμή. Και τα παιδιά σου, κοίτα τα παιδιά σου, στέκουν και χάσκουν και όλο απορούν. Στα σκάνδαλά σου, στα ψέματά σου. Τον το πράγμα έγραψα το 2002. Εντζέ έφαγα καμιά ώρα να γράψω. Μετά σε 5 λεπτά που το γράψα. Γιατί βιάζονταν να γράψω έναν τραγούδι. Λοιπόν, ερχόμαστε μετά από 22 χρόνια και τα ίδια πράγματα στην Κύπρο, ρε παιδιά. Τα ίδια πράγματα ακριβώς. Εσείς οι νέοι άνθρωποι που είσαστε μέσα στο TikTok, να σας βγάλω το καπέλο να μιλάτε τέτοια θέματα, να μιλάτε για την οικονομία, να μιλάτε για τη φτώχεια, να μιλάτε για τα μωρά. Να μην ακούω συζητήσεις μέσα στο TikTok, γιατί ακούω και κάτι χαζές συζητήσεις που μπαίνω μέσα και ακούγονται στη νύχτα, απλώς για να πέσω να κοιμηθώ. Και λαλό ρε μαντούν το επίπεδο της κυπριακής κοινωνίας. Κι αν πάει και δίπλα στην Ελλάδα, που φτιάχνει μια και μάχεται και βρίζει, λαλό μαντούν το επίπεδο της νεολαίας σήμερα. Έχει μια στελά που φτιάχνει και λέει συνέχεια στην πούτσα μου και στα αρχίδια μου και στο αυτό μου. Ρε, έτσι είναι έτσι. Άμα θέλω να σου κάνω και εγώ ένα βίντεο, να φτιάχνω κάθε νύχτα να σου λαλώ βομολογίες. Και να έχω ποτούν τόσο ακόλουθους. Εντός σημαίνει όποιος έχει ακόλουθους, έχει έναν εκατομμύριο ακόλουθους, σημαίνει εγίνει και είναι πολιτικός. Σωστό. Κωστάκη, σας αφήνω με αγάπη, καλώς σας βράδυ. Να είσαι καλά Κωστάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε με αγάπη μου γιατί δεν ξέρω να βγαίνω. Να σε ευχάρω. Η Μαρίνα Ραλή που είναι η Βαθούλα. Η Βαθούλα έχει μικρανία. Έχει μικρανία, να. Λοιπόν.